Μην μου πεις ότι σε ξύπνησα. Όχι, πού τα διατύχει. Εσύ πώς καλέσαι πρωινός? Έχω πολλή δουλειά και ξυπνάω νωρίς πριν σηκωθούν οι Αρσί και τα μωρά. Πίνω το καφεδάκι μου και επειδή ήθελα λίγο παρέα, λέω μόνο εσύ θα ξυπνάς αξιμέρωτα. Καλά έκανες. Κι εγώ μόνος είμαι. Η Βικτόρια. Στο Λονδίνο δουλειές. Ο Αρώνης δεν την έχει αφήσει σε χλωροκλαρή. Τρέχει να μαζέψει τα σημάζευτα. Η μία επίθεση πίσω από την άλλη. Μάλιστα. Εντάξει, είναι δυναμική όμως, δεν τη φοβάμαι. Τα πάτε καλά? Τέλεια πάμε. Και ο μικρός την έχει λατρέψει. Άσε τον Αρώνη να χτυπιέται, δεν θα καταφέρει τίποτα. Εσύ, με τα μωρά. Αγγελούδια. Δεν χορταίνω να τα βλέπω να μεγαλώνουν. Ναι, και έρση καλά είναι. Καλά, έγινε κάτι που με διαόλυσε βέβαια, αλλά κατά τα άλλα μια χαρά. Για πες. Κάποιος πούλησε ένα πίνακα που έφερε την υπογραφή μου, αλλά δεν ήταν δικός μου. Ναι, πλαστογραφία. Όχι τίποτα άλλο. Το μοσχοπούλησε κιόλας. Να το κυνηγήσεις, μην το αφήσεις έτσι. Εδώ μιλάμε για την τέχνη σου. Εννοείται ότι θα το κυνηγήσω. Εν τω μεταξύ, λέμε με την Έρση την άλλη εβδομάδα να πάρουμε τα παιδιά και να κατέβουμε για λίγες μέρες. Άντε, νάτε, μην το σκέφτεσαι. Να γνωρίσεις και ο Άγγελος τις πρώτες του εξαδέρφες. Θέλεις να σου βάλω καφέ? Όχι, αγάπη μου, δεν θέλω άλλο. Πορτοκαλάδα που μόλις έστυψε. Α, ναι. Να στη σουρώσω κιόλας. Εννοείται, αφού ξέρεις ότι τα κομματάκια τα ιδιάζω. Πόσο χαριτωμένος ιδιότροπος, Θεέ μου. Για χαρά. Yeah. Έφερα χταποδάκι. Να το κάνετε με μακαρονάκι κοφτό που το αναδεικνύει. Ζωγράφε, τι γίνεται? Ευχαριστούμε πολύ, Φρίξο μου. Θέλεις χυμό? Η αλήθεια είναι πως έχω ανάγκη από λίγη φροντίδα και λίγες συμβουλές. Το στοιχείο μας. Τι είναι το πρόβλημα, είναι ερωτικής φύσης? Όχι. Κοινωνικοψυχολογικής. Εσείς ρε παιδιά τώρα, την ίδια δουλειά δεν κάνετε? Δεν θα το έλεγα. Εντάξει τώρα, πάνω κάτω. Μεταξύ σας υπάρχει αντιπαλότητα? Ούτε καν. Εγώ ζωγραφίζω. Εγώ το μανατζάρω και τον καμαρώνω. Εντάξει, θα πω τη γνώμη μου για τους πίνακες του. Και θα την ακούσω, αλλά στο τέλος σταθερά θα κάνω το κεφαλιού μου. Και εγώ, επειδή ξέρω πόσο πεισματάρης είναι, θα κάνω πίσω για να μην σκοτωθούμε. Ναι. Πολύ όριμο και πολύ αρμονικό μου ακούγεται όλο αυτό. Δεν με συμφέρει να συζητηθεί. Πάω να φύγω. Κάτσε ρε, πού θα πας? Φαντάζομαι ότι έχετε αντιπαλότητα με την Έλλη τώρα, με το σκηνικό, με τον εκδότη και το ημερολόγιο της, ε? Εντάξει ρε παιδιά, ζήλεψα. Τώρα το βρίσκετε λογικό εσείς να εκδοθεί το ημερολόγιο της Έλλης με τα κουτσοπολιά και το δικό μου τα ριστούργημα να μου μείνει στο χέρι? Και τις το έδειξες? Σε βαθμό κακουργήματος. Εντάξει ρε φίλε, τόσο προτάρεσες σε πια. Δεν νομίζω ότι η Έλλη θέλει να σε καπελώσει. Ούτε καν φανταζόταν ότι θα εκδοθούν αυτά που γράφει. Η ζωή της θα συνεχιστεί κανονικά. Άλλο ανταγωνισμός και άλλο θέλω να βγάλω το μάτι του άλλου. Ανταγωνίζομαι, πάει να πει, θέλω να γίνω καλύτερος εγώ, όχι να πατήσω στον κάλο του άλλου. Λοιπόν, συγκεντρώσου. Δες το δημιουργικά, πολιτισμένα. Ναι, αλλά εμένα, δεν ξέρω, μου κάνει λίγο απατεωνιά όλο αυτό. Γιατί? Δηλαδή, εγώ τώρα να ζηλεύω, αλλά να δείχνω ότι είμαι υπεράνω. Δηλαδή, αλλιώς να νιώθω και αλλιώς να φέρομαι. Δεν ξέρω, εμένα μου κάνει κοροϊδία αυτό. Διπλωματία το λένε. Διπλωματία. Κατά συνθήκη ψεύδι, αν έχεις ακουστά. Δηλαδή, να έχω τον καημό μου εγώ με τη ζήλια μου, αλλά να υποκρίνομαι ότι δεν τρέχει τίποτα. Έτσι. Αλλά ρε παιδιά, πώς θα χαίρομαι με τη χαρά της όταν μέσα μου σκάω? Δεν ξέρω, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτά που λέτε. Τότε θα σκοτώνεστε για πάντα. Ναι. Περάσει ένα διάστημα τώρα, θα ανέχετε τις κοντράδες σου μέχρι να βαρεθεί και να σηκωθεί να φύγει. Εσείς με μπερδέψατε χειρότερα από τι ήμουνα. Δεν ξέρω, πάντως εκεί να το κοιτάξετε. Στο θέμα συμβουλές δεν το έχετε καθόλου. Ωραία, άκυρη και πορτοκαλάδα, πάνε να φύγουν. Δεν ήταν συζήτηση αυτή. Καλά, μιλάμε για πολλά κιλά τρέλας, έτσι. Να σου βάλω τελικά να πιεις χυμό? Θα μου τον βάλεις επιπερό.
Έλα, Έκτορα. Τι κάνετε, η Αλίκη. Μπράβο. Βασικά, σε πήρα γιατί χρειάζομαι μια νομική συμβουλή. Σ' ακούω, τι σημαίνει. Πλαστός πίνακας με την υπογραφή σου. Και ποιος τον έδωσε στην καλερί. Κατάλαβα. Πιέζω αυτόν τον Ελευθεριάδη να συναντηθούμε για να μου πει που τον βρήκε. Κοίτα, δεν το ξέρω πολύ καλά το θέμα. Δεν μου έχει ξανατύχει. Δώσε μου λίγο χρόνο να το ψάξω και θα σε ξαναπάρω. Εντάξει, τώρα δεν επήγει. Εξάλλου η ζημιά έγινε. Εντάξει, το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Ακριβώς. Ωραία. Εντάξει, τώρα θα περιμένω. Έλα, γεια. Είναι γάτα αυτός, θα βρει λύση. Ναι. Δεν διαφωνώ. Όμως εμένα με καίει και με ξουρουφλίζει. Κύριε Ελευθεριάδη, ο Οδυσσέας καλέργησε με πάλι. Ελπίζω να μην ενοχλώ. Βρίσκομαι ακόμα στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω πότε θα ξεμπερδέψω. Υπάρχει μια πιθανότητα να περάσω εγώ από Κέρκυρα. Αυτό θα ήταν ιδανικό για μένα. Ναι, ωραία. Τέλεια, άρα περιμένω νέα σας, ναι. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λες να είναι και αυτός μέσα στην κομπίνα και θέλει να ξεγλιστρήσει. Μήπως κάνεις πολύ παρέα με το Φρίξο και βλέπεις παντού συνωμοσίες, αφού δεν σου αρνήθηκε τη συνάντηση. Ηρέμησα. Να σου διαβάσω κάτι ωραίο. Λοιπόν. Αυτός ο πίνακας που φτιάχνεις πρέπει το αργότερο σε μια εβδομάδα να έχει τελειώσει, Οδυσσέα μου. Τον περιμένω Πετροσιάν. Το ξέρω, αγάπη μου. Το παλεύω. Ναι. Γιατί βρε μωρό μου, νωρίς είναι ακόμα. Νεύρα έχω. Θυμήθηκα την πλαστογραφία του πίνακα και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Έλα, Οδυσσέα μου, άσε τις δικαιολογίες και δούλευε. Νομίζω ότι μου λες ψέματα και τεμπελιάζεις. Καλά κάνω. Άσε με. Όχι, έλα, δεν σε αφήνω. Προχώρα λίγο ακόμα. Δεν μπορώ τόση πίεση, το καταλαβαίνεις. Σταμάτα να με πιέζεις. Κι εγώ σου είπα ότι αυτό το πίνακα τον περιμένει ο Χορέν. Κι εγώ σου είπα ότι θα δουλέψω με τους δικούς μου ρυθμούς. Χρειάζομαι χρόνο, χρειάζομαι διάθεση και χρειάζομαι και έμπνευση για να βγάλω δουλειά. Καλλιτέχνης είμαι, ρε γαμωτό. Δεν μπορώ, άσε με. Όχι, Οδυσσέα μου. Δεν σ' αφήνω. Υπάρχουν καλοί ζωγράφοι και δεν κάνανε τίποτα. Γιατί μια ζωή περίμεναν την έμπνευση. Αλλά στην πραγματικότητα, ξέρεις τι ήτανε, ε? Τεμπέληδες, παρετημένοι και αδιάφοροι. Και θες να πεις ότι κι εγώ το ίδιο είμαι. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό.
Εσύ δουλεύεις και δημιουργείς συνέχεια. Αλλά ορισμένες φορές χρειάζεται λίγο σπρώξιμο. Και εκεί έρχεται η δική μου δουλειά που πρέπει να σας στριμώξω. Είμαι υποχρεωμένη να το κάνω. Λοιπόν, θέλω να με αφήσεις ήσυχο. Γιατί εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω πότε θα ζωγραφίσω και πότε όχι. Λοιπόν, σταμάτα με την πίεση, εντάξει. Παράτα με. Εντάξει, Οδυσσέα μου, όπως νομίζεις. Θα ζωγραφίσω λίγο ακόμα. Δεν πας καλά. Μια χαρά πάω. Σταμάτα να γκρινιάζεις, γιατί με καθυστερείς και μετά λες ότι δεν δουλεύω. Προχώρησε πολύ. Ναι, μα γι' αυτό ξύπνησα τόσο νωρίς. Για να μην γκρινιάζεις. Αλλά θα σταματήσω σε λίγο, αγάπη μου, γιατί κουράστηκα. Εντάξει. Περιμένουμε κανέναν. Γεια σας. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσύ? Καλά, έλα. Πέρασε. Ήρθα να σας πάρω να πάμε κάπου ωραία για φαγητό. Το είχαμε πει για σήμερα. Όχι ακριβώς, αλλά έχει πολύ ωραία μέρα και θέλω να σας κάνω το τραπέζι. Έρση, τι λες? Ό,τι πει ο Οδυσσέας. Έχει πολλή δουλειά. Πρέπει να παραδώσει τον πίνακα. Δεν θα αργήσουμε πολύ. Εντάξει, μπορούμε να πάμε για λίγο. Ούτως ή άλλως έκανα διάλειμμα. Ωραία τότε. Πάω να αλλάξω. Βγήκε πολύ ωραία προοπτική. Παράξενη. Παράξενη, αλλά πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Έχεις παλιές δουλειές σου που μπορώ να δω σε φωτογραφία, ίσως? Έχω, αλλά... μην με παρεξηγήσεις, φίλε. Προτιμώ να μην τις δείχνω. Γιατί? Γιατί συμβαίνουν πολλά. Τι εννοείς? Πρόσφατα πουλήθηκε από μια γκαλερί στο Λονδίνο ένα πλαστό έργο μου. Περίμενε. Δηλαδή με την υπογραφή σου, αλλά χωρίς να είναι δικό σου? Κανονικά. Είμαι έξαλλος και προσπαθώ να βρω την άκρη. Αυτός που το έκανε δεν θα ξεμπλέξει μαζί μου εύκολα. Θα το πάω μέχρι τέλους. Και πολύ καλά θα κάνεις. Άκου να δεις. Δεν πίστευα ότι μπορεί να συμβούν τέτοια πράγματα στην πραγματικότητα. Αυτό είναι θράσος. Ούτε εγώ το πίστευα, φίλε, αλλά να που συμβαίνουν. Με έχει ταράξει πολύ αυτή η ιστορία. Όμως θα τη βρω την άκρη. Να κινηθείς νομικά. Όποιος και αν το κάνει πρέπει να τιμωρηθεί για αυτό το πράγμα. Στο δικαστήριο θα το βρεις το δίκιο σου. Αυτό θα κάνω. Πού είσαστε, βρε Παλιόβιδε? Είχαμε πάει να φάμε με ένα φίλο και είπαμε να περάσουμε μια βόλτα να δούμε τι κάνεις. Φαγές ή έκανες πάλι ένα ζάκι? Μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο και για γλυκό ραβανί. Δύο κομμάτια. Δεν μπορείς χωρίς το γλυκό, Είναι η μόνη χαρά που μου έχει απομείνει στη ζωή. Αχ, Βρενώνα μου, για όλα έχεις δικαιολογίες. Τώρα, εσείς γιατί ήρθατε εδώ, για να με μελώσετε? Όχι, για να μας τραγουδήσεις. Κάνει όρεξη. Το δύο έχει κλείσει για σήμερα, αύριο πάλι. Αλλά ελάτε να σας πω τώρα. Να κάνουμε και λίγο κουτσομπολιό. Δεν μου λέτε. Πώς τον πήρε το κλωτσίδι που έφαγε ο Δημοσθένης από την Ναυσικά? Πού το θύμηθηκες τώρα το Δημοσθένη? Το σκεφτόμουν. Εγώ πάλι όχι, στο λαιμό μου καθόταν. Το συμπάθησα, δεν μπορώ να πω. Θα στενοχωρηθεί και ο άνθρωπος. Καλά να πάθει. Έλα βρε αγάπη μου, μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Ελπίζω ο χαίρετος ο πατέρας σου να μην τα σκατώσει και αυτή τη φορά με την Ναυσικά. Όχι, νομίζω ότι πήρε το μάθημά του. Δεν ξέρεις ποτέ. Έλα ρε αγάπη μου τώρα κι εσύ. Ο πατέρας μου την αγαπάει τη μάνα μου βαθιά. Τόσο βαθιά που δεν το είχε για τίποτα να την κερατώσει πάλι. Είναι ντύπ για ντύπ ξεκούδουνος. Τώρα αυτό εσύ που το έμαθες πάλι? Η Ιφηγένεια
που τα έχει γράψει όλα σε τετράδιο. Και κάνω και επαναλήψεις. Είμαστε έτσι, πονηροί. Λοιπόν, πιάσε ένα τραγούδι. Πιάσε εσύ και σε ακολουθώ. Σ' αγαπώ και μ' αρέσει η ζωή. Και μ' αρέσει η ζωή γιατί εσένα αγαπώ. Κοντά σου ευτυχία χορταίνω, μακριά σου πεθαίνω.